δράση, η δύναμη, το θάρρος, η αξιοπρέπεια αυτών των γυναικών, των μανάδων που έχασαν τις κόρες τους, αποδεικνύει πόσο μεγάλη σημασία έχει να ξεπεράσεις τον κόμπο στο λαιμό, να πάψεις να σωπαίνεις, να μιλήσεις, να φωνάξεις. Γιατί για μια ακόμη φορά τα δάκρυα στέρεψαν και έγιναν οργή. Έγιναν οργή απέναντι στην κυβέρνηση που μετά τη δολοφονία της Κυριακής τιμήθηκε πάλι το ανθρώπινο λάθος για να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τις δικές της ευθύνες, του κράτους. Στο τέλος θα βγάλουν λάδι ακόμα και την αστυνομία. Οργή γιατί δεν σταμάτησε καν εκεί. Στην ίδια γραμμή με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις χρησιμοποιεί την τραγωδία για να φέρει νέα, χειρότερα, αντιδραστικά μέτρα να εντείνει την καταστολή. Έτσι, με τα μέτρα που ανακοίνωσε, όχι μόνο δεν προβλέπει ουσιαστική προστασία των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά βρήκε ευκαιρία να ανοίξει συζήτηση ακόμα και για ευκολότερη χρήση του όπλου από τις αστυνομικές δυνάμεις. Λες και δεν ξέρουμε ότι στο στόχαστρό τους είναι στην πραγματικότητα το εργατικό λαϊκό κίνημα και οι αγώνες του ή 15χρονοι μαθητές. Έγιναν οργοί απέναντι στα κόμματα που κυβέρνησαν και παρουσιάζουν περίπου ως πανάκια την ενσωμάτωση του όρου γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα, για να μην πάει η συζήτηση στην παντελή έλλειψη πρόληψης, προστασίας των θυμάτων, στήριξης των οικογενειών τους, για να μην αναδειχθούν και οι δικές τους ευθύνες που όταν κυβερνούσαν δεν πήραν το παραμικρό μέτρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε μάλιστα στο σημείο να γράψει στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε ότι η κατοχύρωση του όρου θα συμβάλλει έστω στην καλύτερη καταγραφή του φαινομένου. Όμως ο ποινικός κώδικας οφείλει να δικαιώνει το θύμα και να τιμωρεί το δράστη, να επιδρά αποτρεπτικά στο έγκλημα. Τα θύματα απαιτούν δικαίωση και όχι να αποτελούν άλλη μια στατιστική για να αξιοποιηθούν, όπως λένε, για τη διαμόρφωση ειδικής αντιγκληματικής πολιτικής. Τις είδαμε τις πολιτικές τους. Δεν σπάει έτσι η ματωμένη αλυσίδα της βίας. Έγιναν οργή απέναντι σε όλους αυτούς, αλλά και κάθε λογής μέσα ενημέρωσης, ειδικούς, ακαδημαϊκούς, που επαναλαμβάνουν τώρα πάλι τα «ο κόμπος έφτασε στο χτένι», «η σταγόνα ξεχύλισε το ποτήρι», που νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία να προβάλλουν ως δείχτη προστασίας των γυναικών και των παιδιών την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θεσμικό της πλαίσιο και τις διάφορες συμβάσεις της Κωνσταντινούπολης, το κράτος δικαίου. Είναι όμως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που φτάνει στο σημείο όχι μόνο να ξεζουμίζει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες ως εργαζόμενες, αλλά να βλέπει ως κέρδος ακόμα και την περίθαλψη των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που χτες όχι μόνο περιφρόνησε τους μεγαλειώδους αγώνες των φοιτητών ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεχάρει την κυβέρνηση, γιατί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει, είναι σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του χάρτη σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία ίδρυσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την επιχειρηματική ελευθερία. Ποιος είναι ο χάρτης? Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεμελιώδες δικαίωμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους δικαίου η επιχειρηματική ελευθερία, τα κέρδη δηλαδή. Είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα και το κράτος του, το κράτος δικαίου που ακριβώς επειδή θεωρεί κόστος την ανθρώπινη ζωή, αποθεώνει την ατομική λύση, την ατομική ευθύνη γιατί αυτή δεν του κοστίζει. Και φυσικά, χέρι-χέρι με την ατομική ευθύνη πάει το ανθρώπινο λάθος που προβάλλεται ως η μοναδική πηγή του κακού. Για να μην πάει η συζήτηση στην πραγματική πηγή του κακού, στις ρίζες αυτού του συστήματος που προστατεύει με νύχια και με δόντια την ατομική ιδιοκτησία, δηλαδή το ιερό δικαίωμα των εκμεταλλευτών να κλέβουν και με τη βούλα του νόμου τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί με τα χέρια και το μυαλό τους. Είναι η αποθέωση της ατομικής ιδιοκτησίας, το σύστημα της εκμετάλλευσης που τροφοδοτεί την αδικία, που ξεχωρίζει τους ανθρώπους με βάση το φύλο τους, το χρώμα του δέρματός τους, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό για να μην βλέπουν ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός τους. Είναι η αποθέωση της ατομικής ιδιοκτησίας που πάνω σε αυτή ορθώνονται αντιλήψεις. Αυτές οι πατριαρχικές που ανέφερε και η Νατάσα, που σήμερα στον 21ο αιώνα θεωρούν τη γυναίκα ιδιοκτησία, κτήμα του άντρα.
Πάνω σε αυτή ορθώνεται η αντίληψη ότι λόγω της σχέσης του δράστη με το θύμα, αυτή του ανήκει, η γυναίκα του, νυν ή πρώην ή ακόμα και αυτή που έχει βάλει στο μάτι. Οφείλει να συμπεριφέρεται κάπως. Δεν μπορεί να έχει δική της γνώμη, δεν μπορεί να πει όχι, δεν μπορεί να διαλέγει τις φίλες της, μέχρι το σημείο να θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να σηκώσει απέναντί της το οπλισμένο του χέρι και να τη σκοτώσει. Γι' αυτό και σε τόσες χώρες που εδώ και χρόνια έχει ρητά θεσπιστεί στον ποινικό κώδικα η γυναικοκτονία, όσο και σε αυτές που δεν υπάρχει, δεν μειώθηκαν οι δολοφονίες γυναικών από άντρες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θεωρούσαν ότι έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω τους. Τη σφαίρα στο όπλο του κάθε δολοφόνου όμως την έχει βάλει το σάπιο σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, που όχι μόνο θυσιάζει, αλλά πουλάει και αγοράζει την ανθρώπινη ζωή για τα κέρδη. Και μάλιστα ο καπιταλισμός έφτασε αυτή την αθλειότητα ακόμα παραπέρα. Γιατί κατοχύρωσε την τυπική ισότητα, ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και έχουμε δικαιώματα, για να κρύψει και να ενισχύσει την ουσιαστική ανισότητα, να νομιμοποιήσει δηλαδή την εκμετάλλευση, την κλοπή του πλούτου που παράγουν χιλιάδες εργαζόμενοι από μια χούφτα ομίλους, την εκμετάλλευση που φτάνει στο σημείο να θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή για να προστατεύονται τα κέρδη των λίγων, είτε στις κοιλάδες των τεμπών, είτε στα πεδία των μαχών. Είναι το ίδιο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά και ενισχύει αξίες βρώμικες, όπως αυτές του ανταγωνισμού, του ατομισμού, του «ο θάνατός σου η ζωή μου», που φτάνει στο σημείο να ντύνει με τη μάσκα ψευτοπροοδευτισμού την ακραία εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, να εμφανίζει ως δικαίωμα και ατομική επιλογή το να αναζητούν φοιτήτριες και φοιτητές χορηγούς για να τελειώσουν τις σπουδές τους παρέχοντας πάσης φύσεως υπηρεσίες, να φτάνουν στο σημείο να πληρώνουμε το κορμί τους στο νίκη, όπως στη Βρετανία, που μέσα στα 2 χρόνια της πανδημίας, σε πάνω από 60.000 γυναίκες που αδυνατούσαν να ξοφλήσουν τον νίκη τους, ζητήθηκε να το αποπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο, με το φαινόμενο να συνεχίζει και να μεγεθύνεται, κυκλοφορώντας ακόμα και τέτοιες αγγελίες σε νοικιαστήρια. Όμως η δολοφονία της Κυριακής στο πλατήσκαλο του αστυνομικού τμήματος αποκάλυψε με αποκριστικό τρόπο ότι αυτό το σύστημα υπηρετεί και η αστυνομία, όπως αναλυτικά είπε και η συντρόφισσα η Μαρία. Δεν είναι θέμα ελλιπούς εκπαίδευσης, πρωτοκόλων που δεν εφαρμόζεται όπως διακινούν τα κυβερνητικά επιτελεία. Όχι μόνο για να ξεπληθούν από τις ευθύνες τους, αλλά και για να μην διαραγεί το παραμύθι ότι η αστυνομία δήθεν εγγυάται την ασφάλεια όλων. Άλλωστε με αυτό το πρόσχημα λάνσαραν το προηγούμενο διάστημα ως προοδευτικό τον αστυνόμο της γειτονιάς, αλλά ένα περιπολικό δεν βρέθηκε για την Κυριακή. Ούτε είναι θέμα εξυγχρονισμού κανονισμών και πάσης φύσεως πρωτοκόλων, όπως θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να πείσουν ότι μπορεί η αστυνομία να εκδημοκρατιστεί, να λειτουργεί με ενσυναίσθηση και τελικά προς όφελος του πολίτη, τα ίδια δηλαδή που πλασάρει Κινουδού με άλλα λόγια. Η αστυνομία και συνολικά οι κατασταλτικοί μηχανισμοί είναι από τη φύση τους η σιδερένια γροθιά του κράτους απέναντι στον εχθρό λαό όταν παλεύει, αγωνίζεται, διεκδικεί. Όταν δεν συμβιβάζεται με το σάπιο σύστημα, δεν εγκλωβίζεται στη διαμαρτυρία του καναπέ μέσα από ένα like. Γι' αυτό από τη μια κατά χιλιάδες οι αστυνομικές δυνάμεις τρέχουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εργοδοτών απέναντι στους εργάτες που αντιδρούν για την ακρίβεια, που διεκδικούν μισθούς με βάση τις ανάγκες τους, που διαμαρτύρονται για τους νεκρούς ή ακατεμένους συναδέλφους τους και από την άλλη για τις γυναίκες που ζουν μέσα στο φόβο και τον κίνδυνο, τις λένε πάτα το κουμπί και περίμενε. Αυτό το σύστημα υπηρετεί και η δικαιοσύνη, που αντί να κινηθεί αυτεπάγγελτα, συμβουλεύει από κοινού με την αστυνομία τις κακοποιημένες γυναίκες να κάνουν μήνυση. Αντί να επιληφθεί άμεσα και να καταδικάσει το δράστη για να προστατεύσει τα θύματα από νέες, χειρότερες επιθέσεις, μεταθέτει τα δικαστήρια μετά από μήνες και χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως στείνονται ειδικά επενδυτικά δικαστήρια για να τρέχουν οι μεγάλες επενδύσεις. Προβλέπουν επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεχή δίκευση των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων για να στηρίζονται οι ανάγκες της οικονομίας. Αλλά ούτε μισή διάταξη δεν υπάρχει για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων με δικαστές και προσωπικό με την απαραίτητη εξειδίκευση. Για να μην μιλήσουμε για τον Γολγοθά των κακοποιημένων γυναικών, απλά και μόνο για να πιστοποιηθεί ότι κακοποιήθηκαν, ότι βιάστηκαν, που πρέπει να μένουν ακόμα και μέρες χωρίς να πληθούν, επειδή είναι φρικτά υποστελεχωμένες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες.
Δεν είναι ελληνική κακοδαιμονία. Προβλήματα του παρελθόντος που η κυβέρνηση δεν έχει, δεν έχει προλάβει ακόμα να επιλύσει. Είναι ταξική επιλογή. Είναι στήριξη των μεγάλων συμφερόντων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Αυτό το σύστημα υπηρετεί και ο ποινικός κώδικας, όπως συνολικά και το αστικό δίκαιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ισχύον ποινικό πλαίσιο, ο αποκαλούμενος αντιρατσιστικός νόμος και το άρθρο 82α του ποινικού κώδικα, ορίζει ως επιβαρυντική περίσταση, δηλαδή προβλέπει επιπλέον ποινές για κάθε έγκλημα αν έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Το άρθρο αυτό όχι μόνο γενικά δεν εφαρμόζεται, αλλά ακόμα και όταν εφαρμόζεται προβλέπει ποινές χάδια, αφού ενιαία για το κακούργημα, όπως η ανθρωποκτονία ή η βαριά σωματική βλάβη, προβλέπει επιβαρυντική ποινή από 2 χρόνια και πάνω. Αυτή η διάταξη βέβαια χωράει να ποινικοποιήσει και όποιον καταδικάζει τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού χρεώνοντάς του αντισημιτισμό, φανερώνοντας έτσι και την πραγματική χρησιμότητά του. Την ίδια στιγμή για τους δράστες ακόμα και ανθρωποκτονίας, για τους δολοφόνους γυναικών, προβλέπονται ισόβια αλλά και υποόρους απόλυση, όπως υποχρεωτική έκτηση των 3/5 της ποινής. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ είχε μειώσει τα ισόβια από τα 20 στα 15 χρόνια και προέβλεπε υποχρεωτική έκτηση για τα 2/5 της ποινής. Ακόμα όμως και μετά την αύξηση των ποινών από τη Νέα Δημοκρατία, ο δολοφόνος της Κυριακής έχει το δικαίωμα στα 65 του να ζητήσει και να βγει από τη φυλακή. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, εδώ και χρόνια, έχει απαιτήσει να ενισχυθεί περαιτέρω η αντίστοιχη περίσταση στο άρθρο 82α του ποινικού κώδικα με βάση το συγκεκριμένο κίνητρο του δράστη, δηλαδή τη σχέση του με το θύμα για όλο το φάσμα των βρώμικων πράξεών του, για τη σωματική αλλά και για την ψυχολογική βία μέχρι τη δολοφονία, να τιμωρείται με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα και χωρίς παραθυράκια. Και δεν έχουμε αυταπάτες για το ρόλο του ποινικού κώδικα, ούτε μασά με τα όσα λέγονται και στα αμφιθέατρα ότι υπηρετεί γενικά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έχουμε όμως κι άλλα ράματα για τη γούνα τους. Μιλάμε για τον ίδιο ποινικό κώδικα που όταν τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιλάμβανε το ζήτημα της έλλειψης συνένεσης στο αδίκημα του βιασμού. Και πάλι, όπως διατυπώθηκε κάτω από το βάρος των αντιδράσεων, όπως τροποποιήθηκε μετά από την Ουδού, η έλλειψη συνένεσης προβλέπεται μεν, όχι ως βασικό χαρακτηριστικό όμως κάθε πράξης που συνιστά βιασμό, αλλά ως προϋπόθεση για να ποινικοποιηθούν άλλες ασελγείς πράξεις. Πόσο σάπια μπορεί να είναι τα μυαλά που θεωρούν ότι στο βιασμό μπορεί να υπάρχει και συνένεση. Και η σαπίλα δεν έχει τέλος. Μιλάμε για τον ποινικό κώδικα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και απάλληφε ως αξιόπινη πράξη τη μαστροπία σε βάρος ενήλικων γυναικών. Μιλάμε για το νομικό πλαίσιο της Νουδού που ακόμα και στη συνεπιμέλεια προέβλεπε το δικαίωμα του κακοποιητή να έχει επαφές με το παιδί του μέχρι να γίνει καταδίκητο αμετάκλητη. Δηλαδή αφού φτάσει και αποφανθεί ο Άριος Πάγος, δηλαδή φέξε μου και γλίστρισα. Και μετά από τις φοδρές αντιδράσεις τα μάζεψε. Μιλάμε για τον ποινικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας που διατήρησε και ενίσχυσε τους απαράδεκτους θεσμούς που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ποινική διαπραγμάτευση που δίνει τη δυνατότητα, εφόσον παραδεχτεί κάποιος την ενοχή του, να διαπραγματευτεί μια ευνοϊκότερη ποινή, ακόμα και για θανάσιμη σωματική βλάβη. Δηλαδή ακόμα και αυτός που θα παραδεχτεί ότι σάπισε στο ξύλο τη γυναίκα του, αλλά δεν πέθανε στα χέρια του, πέθανε στο νοσοκομείο, μπορεί να πέσει στα μαλακά. Είναι ο ίδιος ποινικός κώδικας που την ίδια στιγμή για τα δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα που συμβαίνουν καθημερινά στους τόπους δουλειάς επιφυλάσσουν για τα μεγάλα αφεντικά αμέριστη προστασία αφού μπορούν να ξεφύγουν από το κάδρο των ενόχων με πολλούς τρόπους. Μιλάμε δηλαδή για ένα ποινικό πλαίσιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των ισχυρών, των εκμεταλλευτών, των λίγων και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Γι' αυτό το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις ώστε να καταδικαστεί μαζικά από τους εργαζόμενους, την νεολαία, αυτό το σύστημα και το κράτος, οι νόμοι του, με τις σάπιες αξίες, τα σάπια ιδανικά που φρικιαστικά εγκλήματα συνεχώς τα γεννά.
Αυτός είναι ο δρόμος για να μην υπάρξει άλλος ματωμένος κρίκος, σπάζοντας τις αλυσίδες της ταξικής εκμετάλλευσης, της μισθωτής σκλαβιάς, διαλύουμε την ορατή και αόρατη βία των εκμεταλλευτών, των λίγων απέναντι στους πολλούς, των ανδρών που βλέπουν τη γυναίκα ως κτήμα τους. Τσακίζουμε δηλαδή τη βία των εκμεταλλευτών και όλες τις ηχαμερές ουρές της. Οι γυναίκες έχουμε ξεχωριστή θέση σε αυτό τον αγώνα. Ενωμένες οι μανάδες των κοριτσιών που θέλουν να μεγαλώσουν χαρούμενες οι κόρες τους, να τις αγαπούν και να αγαπάνε χωρίς να φοβούνται. Με τις μανάδες των αγοριών που δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν κρέας στις πολεμικές μηχανές των δολοφόνων. Ενωμένες σε αυτό τον αγώνα οι εργαζόμενες, οι επιστημόνισσες, οι αυταπασχολούμενες, οι αγρότησες, οι φοιτήτριες των εργατικών λαϊκών οικογενειών, έχουμε τη δύναμη να ορθώσουμε πραγματική ασπίδα απέναντι στη βία. Ενωμένες με τους συναδέλφους μας, σε κάθε χώρο, σχολή, σχολείο και γειτονιά, έχουμε τη δύναμη να γίνουμε αυτό το ορμητικό ποτάμι που θα ανοίξει το δρόμο για να έρθουν οι πραγματικές μέρες του φωτός. Και δεν είναι άλλο από το φως της κοινωνίας που θα καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα κάψει τις σάπιες αξίες και τα ιδανικά της, που θα αφανίσει τα σκοτάδια μέσα στα οποία κρύβονται οι τραμπούκοι, οι δολοφόνοι, οι φασίστες. Το φως της κοινωνίας που οι άνθρωποι θα αντικρίζουν πραγματικά ίσιο ο ένας τον άλλον, γιατί θα είναι συνδημιουργοί της νέας ζωής, χτίστες της νέας κοινωνίας, που οι σχέσεις των ανθρώπων θα είναι πραγματικά ισότιμες και ελεύθερες, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας οικονομικός ή κοινωνικός καταναγκασμός, γιατί θα έχουμε την εξουσία στα χέρια μας και ο πλούτος θα πηγαίνει για να καλύπτει τις ανάγκες μας. Για αυτή τη νέα κοινωνία, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις με ισχυρό ΚΚΕ και σας καλούμε σε αυτό το δρόμο.